ξεκινήσω τότε από τον κύριο Σάκη Θεοδωρίδη, από τη Φωνή της Πέρας. Καλησπέρα κύριε. Γεια σας κύριε Θεοδωρίδη. Αφού σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο δύσκολο σας έργο, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Συμφωνείτε με τον τρόπο που ενήργησε η Δημοτική Αρχή, η νυν Δημοτική Αρχή, στο θέμα αποκομιδής των απορριμμάτων, αλλά και στο θέμα της παρακόρησης των καταρρακτών? Ευχαριστώ. Κύριε Θεοδωρίδη, καταρχάς χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω. Είστε από τους λίγους δημοσιογράφους που το γνωρίζω. Είναι μια καλή ευκαιρία. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας. Κοιτάξτε να δείτε, να το πάρουμε από την αρχή. Καταρχάς, ως παλιός πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης, θα σας πω ότι θεωρώ ότι η αποτίμηση της σπουδαιότητας αυτής της επιχείρησης δεν έγινε με τον τρόπο που θα επιθυμούσαμε και θα θέλαμε, εγώ προσωπικά τουλάχιστον. Όταν αποτιμάται μια δημοτική επιχείρηση, δεν μπορεί να αποτιμηθεί μόνο με στιγνά νούμερα, ούτε μπορεί να αποτιμηθεί μόνο με συν και πλην. Θέλω να σας πω ότι η δημοτική επιχείρηση είχε κάποια σημεία πολύ δυνατά που στήριζε αυτό το Δήμο και τα οποία θεωρώ εντέχνως ότι αποκριθήκανε. Για παράδειγμα, στήριζε τη σύντηση του γυροκομείου, την οποία ο Δήμος δεν έδινε τη συμμετοχή του και το γυροκομείο τα ιζόταν ουσιαστικά από τη Δημοτική Επιχείρηση. Δεύτερον, αναλάμβανε τις εκδηλώσεις του Δήμου και τα πανηγύρια. Αυτά δεν αποτιμηθήκαν ποτέ. Το τρίτο και το πιο βασικό για μένα είναι ότι από τη Δημοτική Επιχείρηση είχαν τη δυνατότητα κάποιοι αδύναμοι συμπολίτες μας να σητίζονται και αυτό δεν το ήξερε κανένας. Όπως επίσης στηρίχθηκε ο αθλητισμός της πόλης μας από αυτή την επιχείρηση. Τέλος, αυτό που δεν θέλανε να αποτιμήσουν ποτέ είναι ότι κάθε χρόνο 600.000 ευρώ σε προμήθειες πηγαίναν στην τοπική αγορά. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι σε περίπτωση που εμείς θα ήμασταν στη θέση τους, θα κάναμε και δεύτερες και τρίτες σκέψεις και θα αποτιμούσαμε στο τέλος πάρα πολύ σοβαρά στο τι έπρεπε να κάνουμε. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς αιμονές δεν έχουμε ούτε για τα σκουπίδια, ούτε για τη δημοτική επιχείρηση. Ούτε λέμε δημόσιο μόνο, ούτε λέμε ιδιώτες. Εμείς απλώς λέμε ότι όταν μια αποτίμηση γίνεται με τον τρόπο που πρέπει, είναι δεδομένο ότι θα βγάλει όφελος για τον πολίτη. Όσον αφορά τα σκουπίδια, υπάρχει επίσης ένα τεράστιο θέμα. Για πολλούς και διάφορους λόγους βγάλανε μια προκήρυξη η οποία είχε και το Euro 6, το οποίο δεν νομίζω ότι χρειαζόταν στην περιοχή, ανέβασε το κόστος. Υπάρχουν πολύ σοβαρά ζητήματα, έχουμε πολύ σοβαρές αμφιβολίες για τον τρόπο που το χειριστήκανε. Σίγουρα θα έχουμε πάρα πολύ διαφορετική προσέγγιση σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν άκουσα. Είναι φωτογραφική ή διαχείριση? Για την επόμενη ερώτηση να δώσω τον λόγο στον κύριο Σίμος Λατίνη από Εδεσαϊκό Κόσμο και Ράδιο Αρμοπία. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Σίμος. Καλησπέρα. Θα θέλω ξανά να μιλάμε στο ελληνικό για τον ελληνικό μας χρόνο. Καταρχήν, σας ευχαριστώ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Και κατά δεύτερο λόγο, να σας συγχαρώ, μάλλον να σας συγχαρώ για την εικόνα που βγάλατε αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα δηλαδή. Δίνοντας το λόγο όχι μόνο σε εσένα, αλλά και στους υπόλοιπους συνομιλητές σου. Θέλω να μιλήσω ένα πράγμα. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι δεν είσαι καινούριο στην πολιτική, στην αυτοδιοικητική πολιτική κατά ακριβία. Πρέπει σε έναν χώρο το 2006. Θα ήθελα λοιπόν να μου δώσεις λίγο τον δικό σου τον χαρακτηρισμό στη δράση σου από το 2006 μέχρι το 2014 σε έναν συνδυασμό με τον κεφαλιστό Γιάννη Σόντρα και αν θέλεις να μου το χαρακτηρίσεις κιόλα, επειδή δεν υπήρχε ένας χαρακτηρισμός από ό,τι πουλάει που κατάλαβα και να μου δώσεις και ένα μήνυμα δημόσια. Ευχαριστώ, κύριε Σλατίνη. Το μήνυμα εννοείται τον κύριο Σόντρα. Ναι, ναι. Ωραία. Ακούστε με λοιπόν. Εγώ νομίζω ότι ξεκαθάρισα στην κουβέντα μου ότι είμαι πάρα πολύ περήφανος για εκείνη την περίοδο. Επίσης θα σας πω ότι εκείνη η περίοδος απαρτιζόταν από πάρα πολύ σοβαρούς ανθρώπους και ανιδιοτελείς στην τοπική αυτοδιοίκηση. Με τον Γιάννη Σόντρα γνωρίζετε ότι ήμασταν στο ίδιο μετερίζι. Υπηρετήσαμε επί της ουσίας την ίδια ατζέντα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Προσωπικά θεωρώ ότι έγινε ένα μεγάλο έργο. Παρ' όλα αυτά,
Είδατε ότι σε αυτό το κλίμα σκανδαλολογίας που δημιουργήσαν οι τότε αντιπολίτευση, εμείς χάσαμε, όπως σας είπα και πριν, την εμπιστοσύνη. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Δεν έχει προκύψει οτιδήποτε στις προσωπικές μας σχέσεις. Το σύστημα αυτό είναι υπέρ της δημοκρατίας και μπορούμε με κάθε τρόπο και με κάθε κόπο, να το πω έτσι, να συνομιλήσουμε με οποιονδήποτε άνθρωπο που θα υπηρετήσει την αυτοδιοίκηση. Για την επόμενη ερώτηση θα παρακαλέσω τον κύριο Κωνσταντινίδη Μάκη από Εδεσαϊκή και θέλω να πάρει τον λόγο. Θέλω να σου πω και εγώ, Γιάννη, και εύχομαι μετά από 6 μήνες να σε λέμε κυρία Ρήμανη. Πάλι Γιάννη θα λέτε, δεν έχω πρόβλημα. Θα το χαίρομαι πολύ. Ξέρεις ότι και φρούτα και αγροτικές παραγωγές έχει όλος ο κόσμος. Επίσης, το μόνο που μας έδινε είναι ο τουρισμός. Θέλω και ζητάω από αυτού να ασχοληθούν άτομα τα οποία να γνωρίζουν. Δίπλα η αγαπητή Δήμητρα, και τη λέω Δήμητρα, μάλλον Δημητρούλα πρέπει να την πω, γιατί πριν χρόνια πήγαινα την κόρη μου και παίζαμε στο σπίτι να παίξουν μαζί. Τέλος πάντων, μίλησε για τη Λίμνη. Μια Λίμνη που περισσότερο είναι βραχνά παρά πλέον έτοιμα. Δηλαδή, τι θα μπορούσατε, ενώ απέναντί μας, εδώ και χρόνια, ο Άγιος Παντελήμωνας, μας έχει δείξει δείγματα το πώς μπορεί να λειτουργήσει και να γίνει μια Λίμνη. Αυτή τη στιγμή το χειμωνολογικό κέντρο τίνει να μην δουλέψει φέτος, ένεκα κακού οδικού δικτύου και αδιαφορίες των ιδιοκτητών. Και το λέμε πόνο γιατί έχει άτομα εδώ που ασχοληθήκανε. Κυριολεκτικά το χαρίσαμε στο ΤΑΙΠΕΔΟ. Άλλα χειμωνολογικά κέντρα δίπλα μας, όπου το ΣΕΔΙ δεν έχει χιόνι ή το Φαλακρό, πήραν από 1 εκατομμύριο επιχορήγηση αυτές τις μέρες. Και δεν ασχολείται κανένας με αυτό. Πολύ φοβάμαι πως όταν θα έρθει η ώρα που θα μιλήσετε για τουρισμό, να τα πάρετε πάλι επιφανειακά να πείτε έχουμε αυτό, έχουμε εκείνο. Θέλω να γίνει μια δουλειά σε βάθος. Ευχαριστώ, Μάκη μου. Θα σου μιλήσω και εγώ στον ειδικό. Κοιτάξτε να δείτε. Βάζετε δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα έχει να κάνει με τα μεγάλα, περιουσιακά στοιχεία της περιοχής μας. Θεωρούμε ότι η προηγούμενη, μάλλον η τωρινή δημοτική αρχή, να μην υποτρέχουμε, απέφυγε επιμελώς να ασχοληθεί με τα μεγάλα. Περιορίστηκε όλα αυτά τα χρόνια με τα μικρά. Αυτή τη στιγμή το χιονοδρομικό αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα ότι θα πάει στο ΤΑΙΠΕ. Εμείς θα σας πούμε ότι θα κάνουμε κάθε προσπάθεια, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι πόσο ασφαλιστικό είναι το περιβάλλον, ειδικά με το υπερταμείο. Άμα ξέρετε, υποθεί ο κόσμος γίνεται πολλά. Απλά καθόλου. Εγώ κύριε Μάκη, πιστεύω στη διεκδίκηση. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι παρόλο που είναι πολύ δύσκολο, ο Δήμος πάντα έχει ένα ρόλο και έχει τους τρόπους να μπορεί να επιβάλλει την έκφραση που θέλει ακόμα και σε ένα ακίνητο που έχει πάει σε ιδιώτη. Θέλω να πω ότι εμείς θα προσπαθούμε πάντα να υπάρχει ο ρόλος τοπικής αυτοδιοίκησης και παράλληλα με τον ιδιώτη να γυρίζει σε όφελος του πολίτη. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο κομμάτι για τον τουρισμό, εμείς δεν αξιοποιήσαμε πολύ απλά πράγματα στον τουρισμό πριν φτάσουμε στο χιονοδρομικό. Εμείς δεν αξιοποιήσαμε πολύ απλά πράγματα. Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Μέσα από το κέντρο της Έδεσας έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε παραπέντε. Δεν υπάρχουν πολλές πόλεις στον κόσμο που υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Είναι μία δράση, για παράδειγμα, που δίνει άλλη μια επιλογή σε έναν επισκέπτη για να γίνει τουρίστας, η οποία είναι ανέξοδη και θα μπορούσε να έχει γίνει χωρίς να καταστείται ένα ευρώ. Επίσης, όλη αυτή η διαδρομή του νερού από το Καταράκτη μέχρι το Καϊμάξαρα, που παίρνω αντίστροφα, αν καθίσει κάποιος να αναλογιστεί πόσες δράσεις μπορεί να αναπτυχθούν, πόσες επιχειρήσεις διαφορετικές και πόσες επιλογές, σπουδές που καμία άλλη περιοχή δεν τις έχει, θα τρομάξουμε. Εδώ λοιπόν δεν έχουμε κάνει ταυτονόητα. Εμείς δεν ερχόμαστε εδώ πέρα να πούμε για το άπιαστο όνειρο και για τις κύμερες. Μας αρέσει να τις κυνηγάμε. Εμείς ήρθαμε εδώ πέρα για να κάνουμε ταυτονόητα. Δυστυχώς σήμερα μιλάμε ακόμα για ταυτονόητα. Ευχαριστώ. Για την επόμενη ερώτηση, τον κύριο Σταύρο Βαφιάδη από Αρδέα News, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Βλέπουμε σήμερα αυτή την εκδήλωση, καλή δύναμη καταρχήν και καλή επιτυχία σε όλους. Βλέπουμε σε αυτή την πρώτη συνάντηση που γίνεται, έντονη την παρουσία στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θα μεταφραστεί και σε χρήσμα. Είναι μια ερώτηση που
κατά κάποιο τρόπο ότι περίμενα να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, είναι η αλήθεια ότι τα τοπικά στελέχη αυτού του χώρου, όπως και ο Βασίλης ο Δημητριάδης, που είναι ο επικεφαλής της παράταξης που υπάρχει ακόμα σε θεσμικά σε λειτουργία, είναι μαζί μας. Είναι μαζί μας και μας στηρίζουν. Αυτό για μας νομίζω ότι είναι αρκετό. Την εικόνα μας τη βλέπετε. Εμείς είμαστε ένας υπερκομματικός σχηματισμός, ο οποίος πραγματικά δεν έχει ανάγκη να είναι προπαγανδιστής κανενός. Αυτό που φυσικά μας είναι ευχάριστο αυτό που συμβαίνει, θα θέλαμε και άλλοι χώροι να έρθουν κοντά μας. Δεν μας αξίζει να μας χαρακτηρίζουν έτσι, θα το αποδείξουμε έτσι κι αλλιώς με το ψηφοδέλτιό μας και θα είναι πολύ εύκολο. Εκείνο όμως που θέλω να πω για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα στην τοπική αυτοδιοίκηση, το άνοιγμα αυτό που κάνει στην κοινωνία υποστηρίζοντας ανεξάρτητες υποψηφιότητες, νομίζω ότι δίνει πάρα πολύ ζωτικό χώρο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή είναι μια καλή πρακτική που ενδεχομένως θα άρχισαν να ακολουθήσουν και άλλοι σχηματισμοί. Ευχαριστώ. Να παρακαλέσω τον κύριο Δούκλη, είστε έτοιμος, Αναστάσιο, από το edesanews.gr. Να σας ευχηθώ και εγώ καλή ρησουσία. Εσείς στο πληθυντικό γιατί, Τάσο. Όλους μαζί. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω με ποιους τρόπους θα ενεργοποιήσετε τους διεκπότες μας και κυρίως τους νέους μας, γιατί δεν ενδιαφέρονται και για το Δήμο, κυρίως για την πολιτική. Καθώς και να μας χαρακτηρίσετε τρεις κατηγορίες, τα καυτά θέματα, το κυκλοφοριακό, την έλλειψη χώρου του πολιτισμού και τη μεγάλη ανεβία στους νέους. Λοιπόν, έφυγε. Πού είσαι η πρώτη θύμησή μου. Κυκλοφοριακό. Ξεκινάμε το κυκλοφοριακό. Κοιτάξτε να δείτε, στο κυκλοφοριακό έχει συντελεστεί κατά τη γνώμη μας και από ό,τι φαίνεται κατά την πλειοψηφία του κόσμου ένα έγκλημα, να το πω, στο κέντρο της πόλης. Υπήρξε διαμαρτυρία. Ένας από τους ανθρώπους που ξεκίνησε αυτές τις διαμαρτυρίες ήμουνα και εγώ. Δεν διαφωνώ με τους πεζόδρομους ή με τις αναπλάσεις. Απλώς σε μια πόλη που η αναλογία πεζοδρόμων με δρόμους είναι εκπληκτική, νομίζω ότι ένας τελευταίος, ας πούμε, κόμβος όπως συνέβη στην πλατεία, και εμπορικός και συγκοινωνιακός, δεν χρειαζόταν να πειραχτεί. Από εκεί και πέρα. Τα θέματα των κυκλοφοριακά στην πόλη δεν θεωρώ ότι είναι, πέρα από τη συγκεκριμένη ανάπτυξη που κάνει το γύρο και βάζει τα μεγαλεία μέσα, δεν θεωρώ ότι είναι τόσο έντονη. Επίσης, εμείς θα προσπαθήσουμε να σπρώξουμε στις πιο καλές πρακτικές που είναι το ποδήλατο σε μια τόσο μικρή πόλη. Το δεύτερο κομμάτι, μου είπατε. Είναι η έλλειψη χώρου πολιτισμού εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και μάλλον εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι από αυτό. Εδώ υπάρχει το ζήτημα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Εγώ θεωρώ ότι και εκεί ακόμα θα μπορούσαμε να είχαμε μια πιο ουσιαστική παρέμβαση. Σε κάθε περίπτωση αυτό το πράγμα φωνάζει. Ενδεχομένως θα πρέπει να δούμε και το χώρο του Καναβουγίου κάτω. Υπάρχουν τρόποι. Δεν επί του παρόντος θα κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις σε λίγο καιρό για αυτά. Τα ξέρετε. Το τρίτο. Η ανεργία. Η ανεργία έχει να κάνει με το όραμα που θα βάλουμε και με την οργάνωση των αυτονόητων. Λοιπόν, εμάς ο τελικός μας στόχος είναι να μείνει ο κόσμος στην πόλη. Δεν υπάρχει άλλος στόχος σε αυτή την πόλη. Αν μπορούμε να πούμε ότι ποιο είναι το όραμά σας σε αυτή την πόλη, δεν χρειάζεται να αναφερθούμε σε λεπτομέρειες. Είναι να μείνει ο κόσμος. Ο κόσμος λοιπόν μπορεί να μείνει. Αυτά με απλά, σε μικρά, συντεταγμένα βήματα στην αρχή και με μια έκρηξη αργότερα, θεωρούμε ότι θα καταφέρουμε να αντιστρέψουμε αυτό το κακό κλίμα. Ευχαριστώ. Να παρακαλέσω τον κύριο Τάσο Σεραφείμ από το Τάσο TV να υποβάλει την ερώτησή του. Γιάννη, σου εύχομαι ο Θεός να σε βοηθήσει, να βοηθήσει και την πόλη. Βγαίνοντας στη θέση του Δημάρχου στην πόλη μας. Ευχαριστώ. Επίσης, πρέπει να ευχηθώ και σε όλους αυτούς που είναι δίπλα σου και οι υπόλοιποι που θα είναι κοντά σου, καλή επιτυχία. Εγώ θα σε ρωτήσω ποια θα είναι η στρατηγική σας αν περάσετε στο δεύτερο γύρο και ποια αν δεν είστε. Πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτησή σας, κύριε Σαφή. Έχω και μια άλλη, αν με επιτραπεί η δεύτερη,
Λοιπόν, καταρχάς θα σας πω ότι εμείς είμαστε απόλυτα πεπισμένοι ότι θα είμαστε στο δεύτερο γύρο και είμαστε και απόλυτα πεπισμένοι ότι θα είμαστε τελικοί νικητές και το εννοούμε αυτό που λέμε και δεν είναι μόνο για τις ανάγκες της εκδήλωσης. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, στο δεύτερο γύρο εμείς θα καλέσουμε όλες τις παρατάξεις. Σε κάθε περίπτωση θα καλέσουμε όλες τις παρατάξεις. Νομίζω ότι το πνεύμα του Κλεισθένη είναι οι συνεργασίες. Η λογική είναι οι συνεργασίες και αυτό θα πράξουμε. Γίνεται σε όλη την Ευρώπη, μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς. Είναι το ουσιαστικό γύρισμα της σελίδας στην οτροπία μας. Δεν θα αποφύγω όμως την ερώτηση και θα σας απαντήσω. Στην απίθανη περίπτωση που βρεθούμε εκτός δευτέρου γύρου, θα σας πούμε ότι δεσμευόμαστε καταρχάς να αποφασίσουμε μεταξύ μας, αλλά επειδή γνωρίζω τις βασικές μας προτεραιότητες, νομίζω ότι έχουμε μια καθαρή γραμμή και τις ουσίες εμείς καταδικάζουμε αυτή τη διοικούσα αρχή. Αυτή η διοικούσα αρχή θεωρούμε ότι δεν τίμησε την πόλη, θεωρούμε ότι δεν έδωσε προοπτική στην πόλη, οπότε σε κάθε περίπτωση ο βασικός και ο πρώτος λόγος ύπαρξής μας είναι αυτό. Η ρητορική των υπόλοιπων συναδέλφων που κατεβαίνουν ως υποψήφιοι δήμαρχοι είναι η ίδια. Εγώ θεωρώ ότι για να είμαστε συνεπείς στην κουβέντα μας, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Εμείς θα είμαστε με οποιονδήποτε θα είναι απέναντι από τη σημερινή διοικούσα αρχή. Αυτό το πράγμα για μας είναι αδιαπραγμάτευτο. Είναι ο μόνος έτοιμος δρόμος. Ευχαριστώ. Εύχομαι το ίδιο να δηλώσουν και οι υπόλοιποι και να είναι συνεπείς στις κουβέντες τους. Δεν ξέρω αν μου επιτρέπει να κάνω άλλη μια ερώτηση. Άλλη μία. Γιάννη, σε πολλές χώρες του κόσμου και στην Ελλάδα γίνονται τοπικά δημοψηφίσματα για τοπικά θέματα. Εμείς πότε θα δούμε ένα τουλάχιστον δημοψήφισμα ή λαϊκές συγκεντρώσεις για θέματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία της πόλης. Από την παράταξή σας, τι σκέψεις υπάρχουν για αυτό το κομμάτι? Κοιτάξτε, είναι μια από τις σημαντικότερες αλλαγές του Κλεισθένη. Είναι ένας ουσιαστικός λόγος στον πολίτη, είναι ένας τρόπος άμεσης δημοκρατίας. Νομίζω ότι τα τοπικά δημοψηφίσματα μπορούν να λάβουν χώρα για πάρα πολύ σοβαρά θέματα που θα αφορούν την τοπική κοινωνία. Ενδεχομένως, ας πούμε, για το δημόσιο χαρακτήρα του νερού. Σε κάθε περίπτωση είναι στις σκέψεις μας. Είναι ένα μέσο το οποίο δεν αξίζει να χρησιμοποιείται χωρίς να υπάρχει πραγματικά η ανάγκη, το απαξιώνεις. Αν παραστεί ανάγκη, να είστε σίγουροι ότι θα θέλουμε να κάνουμε ένα δημοψήφισμα, γιατί θέλουμε τη ουσία στην γνώμη του κόσμου. Και να συνεχίσουμε με τον κύριο Δημήτρη Μπουμπουσάκη από Καρατζόβα και TV100. Σήμερα καλή δύναμη, καλό βράδυ, καλή επιτυχία σε εσάς και στους συνεργάτες σας. Κύριε Σβεντζή, από τον τρόπο που είδα που στήθηκε αυτή η όλη εκδήλωση, από αυτά που είπατε εσείς και οι συνεργάτες σας, αλλά και από αυτά που έχω κατά καιρούς διαβάσει στον τύπο μέσα από την αρχογραφία σας και τις συνεντεύξεις σας, δίνεται μια έμφαση στο ότι εκπροσωπείτε το νέο. Βεβαίως, κανένας δεν ακουβάλλει γι' αυτό. Εκπροσωπείτε το νέο, γυρίζετε σελίδα, χρησιμοποιήσατε δύο-τρεις φορές την επιβάση. Στη βάση αυτής της, αυτού του μηνύματος. Αυτό όμως έχει και μια άλλη όψη. Δεν φοβόσαστε, μη σας προσάψουν, μη σας κατηγορήσουν για απειρία. Γιατί βλέπω ότι εκτός του κ. Δημητριάδη, δεν γνωρίζω πρόσωπα και πράγματα, δεν έχετε κάποια ιδιαίτερη ανασχόληση με τους συνεργάτες σας με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο κάποιος μπορεί να το σκεφτεί και να σας το, το προσάψει. Απειρία, επιδόσεις θεμάτων, τι απαντάτε? Ευχαριστώ κύριε Μπουλουσάκη για την ερώτηση. Χαίρομαι που το παρατηρείτε και σας αυτό το πράγμα, ότι έχουμε καταφέρει πράγματι να έχουμε έναν πολύ χαμηλό μέσο όρο ηλικίας. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι διακατεχόμαστε από κάποιο ρατσισμό απέναντι σε άλλες ηλικίες, ίσα-ίσα. Εμάς η προτεραιότητα είναι να φέρουμε ανθρώπους καθαρούς σε αυτόν τον συνδυασμό και άξιους. Από εκεί και πέρα θα σας απαντήσω και θα σας πω ότι συνήθως τις αλλαγές και στον τόπο μας και γενικότερα στον κόσμο τις κάνανε νέοι που πιστεύανε πολύ στα ιδανικά τους. Οπότε εγώ θέλω ότι καλύτερα να μην ανησυχούμε αν απογοητευτεί το πολιτικό σύστημα από την παρουσία νέων ανθρώπων, αλλά να μας προβληματίζει που απογοητεύονται οι νέοι άνθρωποι από το πολιτικό σύστημα.
Εκεί λοιπόν είναι η ιστορία. Εμείς χαιρόμαστε ότι που δεν είμαστε ένα απομεινάρι κάποιου συστήματος το οποίο κόστησε σε αυτόν τον τόπο. Είμαστε περήφανοι που έχουμε αυτούς τους νέους και είναι φορείς και δημιουργικότητας και φρέσκων ιδεών. Και θα σας έλεγα να μην φοβάστε τίποτα. Τα πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Τελειώσαμε με τις ερωτήσεις των εκπροσώπων τύπου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι άλλη μια φορά για την παρουσία σας εδώ. Καλό σας απόγευμα.